που ήρθαμε σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε σε μία πρωτοβουλία της Εκκλησίας μας και του Πνευματικού Κέντρου Αρχιεφωτίου της Ιεράς Μητροπόλεως Τίτους Κατερίνης και Πρωταμόνος, με επικεφαλής τον πατέρα Παύλο Τούρο, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας εδώ, με αρκετούς συντελεστές της ταινίας. Μία πρωτοβουλία της Εκκλησίας μας που έχει στόχο την κατήχηση των αδελφών μας και το πότισμα της ρίζης της παραδόσεώς μας. Ο Πατήρ Παύλος είναι η ψυχή της ταινίας, της κινηματογραφικής αυτής προσπάθειας και μαζί με τους υπολείπους συντελεστές, ηθοποιούς, παραγωγούς, σκηνοθέτες, φωτιστές, ολόκληρη ομάδα πολυπληθή, πιστεύω πως έδωσε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα το δείτε στη συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον πατέρα Παύλο, που αποφάσισε να έρθει στη Σιάτιστα και να πραγματοποιήσει πολλά γυρίσματα της ταινίας στην περιοχή μας. Στην Αγία Παρασκευή, στον προφήτη Ηλία, στα αρχοντικά μας, στα διάφορα αρχοντικά, στους δρόμους της πόλεως, έχουν γυριστεί πολλές σκηνές της ταινίας, της ιστορικής ταινίας, με τίτλο «Αθανάσιος Λέφος». Μία βιογραφία του μεγάλου αυτού ήρωος της πατρίδος μας. Ο Πατήρ Παύλος είναι σαν τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Κηρύττει, μεταδίδει την παράδοσή μας. Δηλαδή, Χριστό και Ελλάδα. Αυτό το οποίο αν δεν το δώσουμε εμείς, δεν μπορεί να μας τα κλέψει κανένας. Και βρήκε έναν τρόπο, σύγχρονο τρόπο, να τα μεταδώσει σε εμάς. Μέσω μιας κινηματογραφικής ταινίας. Και όχι απλά ενός κηρύγματος και μιας ομιλίας, που οι περισσότεροι από εμάς θα έχουν βαρεθεί. Σήμερα είναι ιδιαίτερη η χαρά και η συγκίνησή μας, γιατί αξιωνόμαστε εδώ, σε αυτόν τον τόπο που όταν πρωτοήρθαμε, η αγάπη βέβαια και η αρχοντιά του Σεβασμιωτάτου και του κυρίου Δημάρχου, το είπα κι άλλες φορές, ο Σεβασμιωτάτος ως εκκλησιαστικός ποιμένας μας άνοιξε την αγκάλι του και μας έδωσε την άδεια να κάνουμε γυρίσματα, θα βάλω εισαγωγικά, στα αρχοντικά του Θεού, στις εκκλησίες. Ο κύριος Δήμαρχος, με ανάλογη λεβέντικη διάθεση και αποφασιστικότητα, όταν είχαμε μια δυσκολία στον τόπο του γυρίσματος μια μέρα εκεί στα γυρίσματα, με αποφασιστικότητα λέει στην Καλλιόπη, εκεί που ήταν παρούσα, πάρε κατευθείαν τα κλειδιά, πάρε τα κλειδιά και πάντα να κάνει το γύρισμα. Αυτό δηλώνει την αρχοντιά της ψυχής σας και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μας που είμαστε σήμερα εδώ και που τότε μεν ερχόμαστε με πολύ συνοχή. Είχαμε πολύ σφίξιμο στην καρδιά, γιατί είχαμε αγωνία πώς θα πάει το πράγμα, τι θα γίνει, πώς θα τα καταφέρουμε. Διότι ήταν μεγάλο το εγχείρημα. Οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν σε όλη αυτή την ιστορία της παραγωγής του διάκου είναι περίπου 400. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κινητοποιήθηκαν με βάση το φιλότιμό τους. Γι' αυτό είναι και έτσι, έτσι είναι και ο τίτλος της κινηματογραφικής μας ομάδας, «Φιλότιμο Φίλης», γιατί στηρίζεται στο φιλότιμο των ανθρώπων. Τότε λοιπόν ερχόμαστε με πολλή αγωνία. Μας θυμάστε αυτοί που μας συμπαρασταθήκατε εκτός από τις αρχές που προανέφερα, όλοι οι άλλοι συνεργάτες του Σεβασμιωτάτου και του κυρίου Δημάρχου και όλοι οι άλλοι που μας βοηθήσατε, ο καθένας με τον τρόπο του, σύλλογοι, πρόσωπα, αρχοντικά, μουσεία κτλ. Που μας βοηθήσατε να ξεπεράσουμε εκείνες τις δύσκολες ώρες και να φτάσουμε σήμερα να παρουσιάζουμε αυτό το έργο εδώ μπροστά σας.
Χαιρόμαστε πολύ και για την πληθωρική παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Νομίζουμε ότι θα σας αρέσει το έργο. Θα καμαρώσετε και τα δικά σας παιδιά. Και ηθοποιούς βρήκαμε από εδώ και κομπάσους βρήκαμε από εδώ. Και εκεί που δεν το περιμέναμε δηλαδή, εκεί που ήμασταν σε αμηχανία για το πώς θα καλύψουμε τον ένα ή τον άλλο ρόλο, ο Θεός τα έφερνε έτσι που βρίσκονταν από εδώ, από αυτόν τον τόπο, βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που μας βοήθησαν. Σας ευγνωμονούμε γι' αυτό, σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, όλους τους άλλους που μας βοηθήσατε, όλους εσάς που ήρθατε να δείτε το Διάκο απόψε, και μεταφέρουμε στο σεβασμιότατο τους αδελφικούς χαιρετισμούς του σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας κυρίου Γεωργίου και σε άλλους όλους την ευχή του, την αρχιερατική ευχή και ευλογία του. Να είστε καλά. Καταρχήν ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά για μας να συνεργαστούμε. Και όντως όπως αισθανθήκατε, έτσι είναι αυτός ο τόπος. Πάντα φιλόξενος και εμείς η ταγή αυτού του τόπου, αυτή την εικόνα πρέπει να φροντίζουμε να διημερεύει και να, αυτό το κλίμα να αντιμετωπίζει κάθε επισκέπτη μας. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα σωστό αποτέλεσμα κρίνοντας από τους παράγοντες αυτό που το έκανε. Επίσης, είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία. Ο τόπος αυτός θα σας δεχθεί τώρα που σας γνωρίζουμε κιόλας με ακόμα περισσότερη αγάπη και χαρά. Καλή παρακολούθηση. Καλώς όρισες, παιδί. Καλώς ήρθατε, αδελφέ μου.
Φτιάξτε παιδί μου, να σε σκεράσω. Θα έρθει κάτι μας μαζί, ε. Ο χάρος σας.